Η γλώσσα, η ορολογία κάθε επιστήμης, αυτό να το πείτε στα παιδιά σας, είναι κατά το 80% ελληνική. Καταλάβατε, δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες φρόντισαν έτσι ώστε εμείς να έχουμε τη γλώσσα της επιστήμης. Καταλάβατε, και γι' αυτό λέω στα παιδιά σας, ελάτε όσοι πραγματικά θέλετε, την Τετάρτη 29 του μηνός, ενώ στη Βουλή κοιτάξτε τη διαφορά μεταξύ μου και των ηλιθιών των υπουργών και των βουλευτών σας, εκεί θα ψηφίζουν υπέρ του μνημονίου, έτσι, και εγώ θα είμαι στη Σχολή Ευελπίδων εκεί στα δικαστήρια και θα τσακίζω το φόκους που είπα ότι στις φλέβες σας δεν ρέει ούτε στάλα ελληνικού αίματος. Ότι εσύ και εσύ και εσύ είσαι τεμπέλης ηλίθιος. Αυτό λένε. Και γιατί να μην πάει το Υπουργείο που έχει και αυτά τα μέσα. Ξέρετε ότι εδώ και τα ηχεία και όλη αυτή την παρουσία συνυπηρώνω εγώ από την τσέπη μου. Ξέρετε ότι έχω φέρει τρεις υποψήφιους δάκτορες εδώ, ξένους, και μου φεύγουν 5.000 ευρώ το μήνα. Τους πληρώνω νίκια, τους εκπαιδεύω εδώ. Και να δείτε ότι από τη Βραζιλία μέχρι την Κίνα στην Αμερική, μέχρι τώρα έχουν περάσει από τα χέρια μου 49 διδάκτορες, παρακαλώ. Και όλοι αυτοί βροντοφωνάζουν, οι Έλληνες είναι καθαρότατοι όσο μπορεί ένας λαός να είναι καθαρός. Χωρίς τους Έλληνες θα είμαστε ακόμα στα δέντρα και θα πηδούσαμε από κλαδί σε κλαδί. Έτσι λέω εγώ σε όλους. Καταλάβατε, δεν είμαστε ούτε ρατσιστές ούτε φασίστες, αλλά όχι και βλάκες να έρχονται να μας φέρουν 3 εκατομμύρια ανέργους και μάλιστα φανατικούς μαμεθανούς και να χάνουν επειδή φέρουν συγχρόνως και ξένες εταιρείες. Είδατε η Χοχτήφ τι έκανε, έφερε 1 εκατομμύριο εργαζομένων για να κάνουν το αεροδρόμιο και οι Έλληνες που ήταν εκεί, τα παιδιά οι νέοι και δούλευαν για 10 ευρώ, γιατί σαν Έλληνας με 10 ευρώ την ώρα, τι να πρωτοκάνεις, είσαι και άνθρωπος, θέλεις να βγεις έξω μια βολτίτσα, να αγοράσεις τα φάρμακα το γονέο σου, των ηλικιωμένων. Λοιπόν, και αυτοί τι κάναν για να κάνουν τους Έλληνες ανέργους, πήρανε αυτό το 1 εκατομμύριο των ξένων, η Χοχτήφ, αυτή που είναι εβραιο-γερμανική εταιρεία, και κατασκεύασαν το αεροδρόμιο χωρίς να δουλέψει ούτε ένας Έλληνας μέσα. Φανταστείτε τι ζημιά μας κάνανε. Και το άλλο τι κάνανε. Ενώ είχαν συμφωνήσει για να γίνει το αεροδρόμιο με γύρω στα 920 δισεκατομμύρια μάρκα, μέσα σε μια βραδιά, όταν έφεραν το ευρώ, μετέτρεψαν αυτά τα 950 δισεκατομμύρια μάρκα σε ευρώ. Βάλανε ένα έψιλο δίπα. Κοιτάξτε, απατεώνες, και τώρα αυτά θα τους τα πω εγώ τώρα στο δικαστήριο, στο Φόκλους. Ω, ηλίθια πλάσματα, κοιτάξτε τι εγκληματίες είστε. Εμείς ποτέ δεν κάναμε εγκλήματα, αλλά αυτή τη φορά θα νιώσετε το τι σημαίνει όταν εσύ ενοχλείς τον Έλληνα, όταν ο Έλληνας χτυπήσει. Βαριά είμαστε όπως το σιρτάκι, λέω εγώ. Στην αρχή βαριά, αλλά μετά κούνια που σε κούναγε. Κατάλαβες, όπως εδώ λέω που σας κρατήσαμε και σας τσακίσαμε στα βουνά εδώ της Μακεδονίας και στην ηρωική Κρήτη, έτσι και στο πνευματικό τομέα θα σας τσακίσουμε. Γι' αυτό αδέρφια μου, μην ανησυχείτε, αλλά αυτό που θέλω να κάνετε, επειδή δεν με αφήνουν να βγω εμένα στα κανάλια άλλο, θέλω να ενημερώσετε τον κόσμο και να πείτε, πληρώνουμε εμείς τέλη για την τηλεόραση. Χαμένα κορμιά εδώ της ΕΤΡΙΑ, θέλουμε να μας εμφανίσετε, θέλουμε τον σύμβουλό μας. Και εγώ μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι πήρα λεφτά. Πληρώνω και δεν παίρνω για τις συμβουλές. Ενώ όταν πάω στη Γερμανία, θέλει κάποιος και είμαι ακριβώς αυτά τα πράγματα. Γιατί υπόσχομαι, λέω, δεν θα σου πάρω δεκάρα αν δεν έχω επιτυχία. Αλλά άμα έχω επιτυχία, δεκαπλάσια από ό,τι άλλη. Δεν σ' αρέσει, πήγαινε εκεί. Αλλά σε εσάς, επειδή σας αγαπώ, δεκάρα δεν παίρνω. Μόνο σας λέω, πηγαίνετε, το Ελληνικό Σύνταγμα σας εγγυάται αυτό το δικαίωμα. Να πεις γιατί σε πληρώνω, ηλίθιε. Δεν μου φτάνει που ακούω το κανάλι της Βουλής με τις παπαριές και τις αγλαμάρες και εσύ εδώ δεν μου αφήνεις τον σύμβουλό μου, ο οποίος θα με συμβουλέψει. Πώς να κρατήσω εγώ τη θέση εργασίας. Πώς να κρατήσω το παιδί μου να μην μου φύγει από το πανεπιστήμιο στη Ξενίτη, αλλά πάει στην Αφρική ή κάπου αλλού. Πώς να κρατήσω εγώ τη σύνταξη της γιαγιάς του παππού. Δεν αφήνετε το σύμβουλό μας. Αυτό είναι φασισμός. Γι' αυτό πηγαίνετε σύσσωμοι. Εάν δεν σηκωθείτε να αγωνιστείτε, κανένας δεν πρόκειται να σας βοηθήσει. Και οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε «Συν Αθηνά και χειρακίνη». Θέλετε, λέει, να σας βοηθήσουν οι θεοί, κάντε και εσείς, κουνηθείτε λίγο.